Όλα είναι έτοιμα για να αναδειχθεί ο ρόλος της Ιεράπετρας στην απολεόντιο διαδρομή. Εμείς σαν Δήμος Ιεράπετρας κάναμε μια μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Κάναμε την προσπάθεια η οποία χρειαζόταν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, πάντα με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Υλοποιήθηκε αυτός ο σχεδιασμός. Μπορεί η ιστορική έρευνα να είναι ακόμα σε εξέλιξη και οι ερευνητές να αναζητούν αδιάψευστα πιστήρια της διαμονής του Μέγα Ναπολέοντα στην Ιεράπετρα. Ο θρύλος του μεγάλου στρατηλάτη, ωστόσο, πλανάται πάνω από την πόλη, δίνοντας το όνομά του σε πλήστα όσα καταστήματα εστίασης και εμπορικά. Ο γαλλικός στόλος έφυγε από την Τουλόν της Γαλλίας με άγνωστο προορισμό. Τους ανακοινώθηκε στην πορεία ότι θα καταλάβουμε τη Μάλτα, την καταλάβανε και εκεί δόρισαν 3 τηλεσκόπια στο Μέγα Ναπολέοντα. Όταν λοιπόν έφτανε έξω από την Κρήτη ο Μέγας Ναπολέων, αντιλήφθηκε με τα κιάλια μπροστά του τον αγγλικό στόλο. Θα είχαν τεράστια καταστροφή. Έδωσε λοιπόν εντολή να περάσουν νότια της Κρήτης. Έτσι, ο στόλος λοιπόν, ο γαλλικός, πέρασε νότια της Κρήτης και αυτό αποδεικνύεται από πάρα πολλές πληροφορίες. Και το ερώτημα τώρα είναι αν ο Μέγας Ναπολέων έμεινε στην Κρήτη τότε, 25-26 Ιουνίου, ή ήρθε όταν από την συντριβή που πάθανε στην Αίγυπτο ανέβηκαν από εδώ και πέρασαν ξανά, γιατί επιστρέφοντας δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Σύμφωνα με τις πηγές, ο γενναίος Γάλλος πολεμιστής δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του. Το επόμενο πρωί, και αφού είχε αναχωρήσει για τη συνέχεια του ταξιδιού, οι άνθρωποι που τον φιλοξένησαν στο σπίτι τους βρήκαν ένα σημείωμα στα γαλλικά κάτω από το μαξιλάρι. Και τους εξήγησε αυτός που είχε συνοδεύσει στο πλοίο τον Ναπολέοντα στο να φύγει, ότι αυτό το χαρτί να το πάνε στον πρόξενο, στον κύριο Λουκάκη, στο Ηράκλειο. Το πήγανε λοιπόν και το χαρτί αυτό έγραφε ότι ξέρετε ποιον φιλοξενήσατε στην σπίτι σας στην Ιεράπετρα. Είμαι ο Μέγας Ναπολέων Βοναπάρτης και αφήνω 25.000 φράγκα στην οικογένεια που με φιλοξένησε. Είναι ένα σοβαρότατο στοιχείο. Όπως σοβαρότατο στοιχείο είναι και το τηλεσκόπιο που υπάρχει στις Αρχάνες. Το σπίτι αυτό έχει αγοραστεί από το Δήμο της Ιεράπετρας και μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να το δει στη συνοικία της Κάτω Μεράς, πολύ κοντά στο λιμάνι. Μετά τη συνάντηση που έγινε με την κυρία Σοφιανού, την προϊσταμένη αρχαιοτήτων της αρχαιολογίας των Ομόλα Στιθίου, μόλις είναι έτοιμοι να μας παραδώσουν το εποπτικό υλικό και τον εξοπλισμό. Εμείς διαθέτουμε χρήματα σαν Δήμος. Θέλω να πιστεύω ότι το 22, μέσα αρχές του 22, θα είναι πλέον επισκέψιμο το σπίτι που φιλοξενήθηκε ο Μέγας Ναπολέοντας. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιεράπετρας δίνει αγώνα προκειμένου το καλοκαίρι του 2022 να είναι ανοιχτό για το κοινό και το κτίριο της Αρχαιολογικής Συλλογής της Ιεράπετρας, αλλά και το Φρούριο Καλές. Άρα λοιπόν, τρία σημαντικά έργα: το σπίτι που φιλοξενήθηκε ο Μέγας Ναπολέοντας, η Αρχαιολογική Συλλογή και ο Καλές, είναι σε πρώτη προτεραιότητα να ολοκληρωθούν άμεσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να μπορούν μέσα στο 2022 να είναι επισκέψιμα από όλο τον κόσμο.